Επειδή η Δευτέρα του ήρωος Καραϊσκάκη θυγάτηρ Πινελόπη, σεβομένη τας διαταγάς του αθανάτου πατρός της, μέλη να νυμφευθεί με το μνηστήρα της, ανήκοντα εις το άξιον των οταρών γένος, απεφασίσαμε να πρικοδοτήσομεν αυτήν, εν ονόματι της ευγνώμονος πατρίδος της, και διατάτομεν να παραχωρηθούν εις αυτήν 500 στρέμματα εθνικής γης. COVID-19 απαγορεύεται η κυκλοφορία, απαγορεύονται οι συναθρήσεις. Τα τέσσερα αδέλφια, ο Γιώργος, η Όλγα, η Άντικη Πέννη, θα μαζευτούν και όλοι οι άλλοι θα τα πάρουν delivery. Κωστή 5η Μαρτίου και σήμερα. Και όπως κάθε χρονιά τέτοια μέρα, μαζευόμαστε για το πρικοσύμφωνο. Πρικοσύμφωνο. Δεν έχω ιδέα. Αν σε ρωτήσω τι είναι πρικοσύμφωνο, ξέρεις τι είναι? Ξέρω ότι είναι κάτι που το κάνει μόνο το Κισέικο. Κανείς άλλος που το πρικοσύμφωνο δεν το κάνει. Πότε το κάνει? Θα έλεγα 25, αλλά μάλλον είναι του Ευαγγελισμού. Να, το βρήκα. Είναι ένα κείμενο συμβόλαιο που γραφόταν από τον Γαμπρό και την οικογένεια της Νύφης και περιέχει το σύνολο των περιαστικών περιουσιαστικών στοιχείων που δινόταν ως πρίκα σε αυτόν. Στην επαρχία, τα πρικιά της Νύφης, πάνω σε κάρα, σε ζώα αρχικά, μετά σε φορτηγάκια κλπ, γυρνάγανε όλη την πόλη, το χωριό, για να δείξουν ότι η Νύφη παίρνει πρίκα. Όταν όμως ο προπάπου σου παντρεύτηκε την προγιαγιά σου, από το Τσαραπλανά στην Ήπειρο, ακόμη τουρκοκρατούμενη Ήπειρος, ήρθανε τα πρικιά της Νύφης και κρατήσαν το έθιμο το Ηπειρώτικο στην Αθήνα. Το οποίο έκανε μία σχετική έκπληξη στην Αθήνα και το παρακολουθούσαν με πολύ ενδιαφέρον πώς γύρναγαν τα πρικιά της Νύφης γύρω-γύρω στην πόλη. Και αυτό το θυμόντουσαν οι παλιές Αθηναίες, γιατί τους είχε κάνει εντύπωση. Κοίταξε, ας πούμε. Γυρνάνε τα πρικιά. Πέρυσι τις βρήκαν ένα γαμπρό. Δεν θέλανε τα αδέρφια της να τις δώσουν τίποτα άλλο παρά εκείνο το χέρσο στη Γαλέπα. Το λιώφητο θα μείνει στην οικογένεια, του λένε. Σαν είναι έτσι, βαστάξτε και την κοπελιά. Το να έχεις κορίτσι ήταν βάρος, τελείωσε. Δώστε, μάνα, τα 600, σε παρακαλώ, δώστε, τα έχεις. Το πρικοσύμφωνο γινόταν παρουσία του παπά και του νομικού της περιοχής. Αυτός μπορεί να ήταν ένας δικηγόρος, ένας νοτάριος, ένας οτιδήποτε, που εξασφάλιζε την φερεγγιότητα αυτών που δίναν την πρίκα στο γαμπρό πλέον. Ο μπαμπάς είχε γνωρίσει τη μαμά Νίνα στη ΧΦΕ. Του άρεσε πολύ. Την είχε ξεχωρίσει για την κορμοστασιά της, τη δύναμή της, το χαμόγελό της. Γρήγορα έμαθε ότι μένει πολύ κοντά στη δουλειά του. Η Νίνα έμενε στο Ψηρή και η δουλειά του μπαμπά στην πλατεία Ηρώων. Κάθε μέρα περνούσε και άφηνε κάτω από την πόρτα ένα ραβασάκι. Πολλές φορές το έπαιρνε ο παππούς πρώτος. Ήξερε. Τώρα θέλω να αναφερθώ και στην οικογένειά μου, στη μάνα μου και στον πατέρα μου.
πήγε στους γονείς της, στον πατέρα της, στον παππού τον Γιώργο τον Αδάμη και τη ζήτησε σε γάμο. Ο παππούς δεν έφερε αντίρρηση να παντρέψει την Νίνα, αλλά του εξήγησε τον πατέρα μου ότι κοίταξε να σου πω κάτι, η Νίνα είναι η δεύτερη. Άρα εγώ πρέπει πρώτα να παντρέψω την πρώτη, που είναι η ξένη. Να πάρεις πρίκα. Πρίκα. Πρίκα, Ζαχαρία, πρίκα. Και πρέπει να βρω. Ο πατέρας μου, επειδή ήταν ερωτευμένος με την νύφη, την Νίνα, τη Ναδάμη, να πούμε, έψαξε... Τη μαμά σου. Τη μαμά μου, έψαξε στο χώρο του, στους γνωστούς του και βρήκε έναν ως γαμπρό για να πάρει την πρώτη αδελφή. Πριν γίνει ο γάμος, ο παππούς είπε στον μπαμπά, «Έχω ταμιακή δυσχέρεια αυτή τη στιγμή, Θοδωρέ μου». Και δεν μπορώ να σου δώσω πρίκα. Είχε βυθιστεί ένα καράβι που έφερνε τους μπακαλιάρους, γιατί ο παππούς έφερνε μπακαλιάρους και ταραμά και παστά και τέλος πάντων από Ισλανδία. Όχι μόνο από την Ισλανδία, από την Αμερική, μεγάλες ποσότητες. Και είναι μια γοητευτική περιπέτεια την οποία πρόλαβα να ζήσω, γιατί έκανε ένα ταξίδι το 1970 στην Ισλανδία, όπου έβλεπες τα απλωμένα ψάρια να ξεραίνονται στον ήλιο. Θα πάρεις την Νίνα, αλλά 25 Μαρτίου θα τρως ζεστό, ζεστό μπακαλιάρο σε πολλές εκδόσεις. Η μπακαλιάρη είναι 7 είδη. Ναι. Ποιο είδο. Δεν μπορώ να διαλέξω, Πέννη. Τα αγαπάω όλα. Την 25 Μαρτίου έλεγε ο πατέρας μου, έλα Νίνα, εφάρμοσε το πρικοσύμφωνο. Βέβαια εμείς και μικρά που είμαστε δεν μπορούσαμε να φάμε τόσα φαγητά. Και λέγαμε, τι τα θέλεις τώρα εμάς τόσα φαγητά κάνουμε. Όχι, είναι το πρικοσύμφωνο. Πρέπει να εφαρμοστεί το πρικοσύμφωνο. 3-4 μέρες πριν την 25 Μαρτίου, ο παππούς και αργότερα ο θειός μου έφερναν φιλέτα παστού μπακαλιάρου. Η μαμά τον έκοβε και τον άφηνε να ξαλμυρίσει 3 μέρες. Παραμονή της 25ης, μαδούσε αρκετή ποσότητα. Προετοιμασία για τις κροκέτες. Ανήμερα, η μαμά ξεκίναγε από το πρωί της Παρασκευής και ο μπαμπάς μας πήγαινε να παρακολουθήσουμε την παρέλαση, λέγοντας στο μαζεμένο πλήθος «Τόπο στα νιάτα». Επιστρέφαμε στο σπίτι όπου μας περίμεναν μυρωδιές και γεύσεις. Καθόμαστε όλοι στο τραπέζι και ο μπαμπάς μας επαναλάμβανε την ίδια ιστορία. Την οικογενειακή παράδοση συνέχισε η τρίτη αδελφή. Αυτά τι είναι, κροκέτες? Ναι, κροκέτες. Όταν πηγαίναμε στα εξάρχεια πιτσιρικάδες που ήμουν πιο μικρό και κοιτάγαμε τα τέτοια, τα αεροπλάνα. Την αεροπορία, ναι, την πολεμική αεροπορία. Μα αυτό μου είχε μείνει. Το τραπέζι μόλις στρώθηκε. Το πλακί μύρισε. Ώρα να βγει από το φούρνο. Κροκέτες σούζου. Για τους μεγάλους και τους μερακλίδες. Ένας τείχος μνήμας. Ένα καλό, τι ξέρω, γράφω. Αυτό μάθα. Αυτό μου δυσκολεί. Αυτό... Έτσι το δυσκολεί να το βρει. Τι να κάνω.
αφήσα. Αλλά και. Ο Γιώργος μου δώσε πιάτο. Όποιος μου δίνει πιάτο, του βάζω. Ναι, μπράβο, μπράβο. Με σύνεση. Ωραίο. Νούμερο ένα. Όνειρο, ε. Όνειρο, ε. Νούμερο ένα από την ποικιλία. Τον 7. Το στιφάδο. Πώς άλλος πήγε η το πρικοσύμφωνο. Το πρικοσύμφωνο. Να σε καλά την πόλη. Πάρε και τη γιαγιά, πάρε και εσύ Έκτορα. Δώσε και το Έκτορα ένα. Με το 3 θα ανοίξουμε το κουτάκι. Θα δείτε κάτι τι έχει μέσα. Ένα! Όχι ακόμα, δεν θα σου πω ρε παιδί μου. Και όποιος το φτιάξει πρώτος έχει ένα μορφωτήριο. Ένα! Πάμε! Ένα, δύο, τρία! Πάμε! Πάρω την πόλη. Καλά η ελευθερία προχωράει. Κοιτάς εσύ σκονάκι, μην κοιτάς. Έλα, Ελένη. Έλα, Γιώργο, ήρθα. Μπράβο. Νάτος. Τα παιδιά, εμείς που γίναμε γονείς και εγώ γιαγιά, περιμένουμε τα παιδιά μας να τελειώσουν την παρέλαση για να ξανασυναντηθούμε, να φάμε τον μπακαλιάρο, να γελάσουμε και να ξαναθυμηθούμε τις στιγμές τις παιδικές μας. Να θυμόμαστε πάντα. Χρόνια πολλά, να θυμόμαστε τη μαμά και τον παπά. Να εφαρμόζεις τα πρικοσύμφωνα. Πάμε! Όμορφη αυτή η δική μας παράδοση. Με μια αναμονή κάθε φορά όταν πλησιάζει 25 Μαρτίου. Τελικά, η μεγαλύτερη πρίκα μας είναι το αντάμωμα.